χορού στην Κοζάνη. Παράλληλα, οι άνδρος, όπως επίσης και οι Κος, απέδειξαν πως ξέρουν να γλεντάνε με την ψυχή τους. Χιλιάδες μασκαράδες, έξι άρματα, 31 πληρώματα και οι Λάουρα Νάριες στο ρόλο της βασίλισσας του καρναβαλιού μετέτρεψαν για μία μέρα την Ξάνθη σε Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το πανηγύρι στους κεντρικούς δρόμους της πόλης κράτησε περισσότερο από 3 ώρες και η βασίλισσα Λάουρα μπορεί να αγχώθηκε λίγο πριν από τα σπουδαία, αλλά τελικά τα έβγαλε πέρα παλικαρίσια. Νομίζω θα μου έρθει το καλό, το άγχος, το δημιουργικό λίγο πριν ξεκινήσουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Από την Ξάνθη και την ενθουσιασμένη βασίλισσα Λάουρα, ας περάσουμε στην Κοζάνη για να δούμε τον ενθουσιώδη Γιάννη Σερβετά να κηρύσει την έναρξη του γλεντιού στο αποκριάτικο πάρτι της νεολαίας. Στην Ξάνθη έγινε χαμός, το ίδιο στην Κοζάνη. Με τέτοιο ηθικό ψηλό, αδέρφια, ποιος μας πιάνει. Όσο για την Άνδρο, όπως και για την Κο, τα δύο νησιά δεν πήγαν ούτε κατά διάνοια πίσω σε γλέντι. Καλή Σαρακοστή με υγεία. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Το κέφι κυριάρχησε σε όλη την Ελλάδα. Αχ, να ήταν οι απόκριες ακόμα μια εβδομάδα.